Λίαση τόπο, λέω. Για την Κρήτη, αγόρινά μου. Από την Κρήτη, Λεβέντη. Από την Κρήτη, από τα Χανιά. Από τα Χανιά ιδιαίτερα. Καλώς ήρθες, Λεβέντη. Καλά, να είσαι καλά. Πρόεδρε, δυνατά δίπλα σου είμαστε, να το ξέρω. Αλέξης και Παύλος. Αλέξη δίπλα. Γεια σου, Παύλος. Να είστε καλά, θα τα ψηλά βουνά και περιμένουμε να μας σώσετε. Καταστροφή μας είναι τεράστια, είναι συνταξίχωση. Συνταξίχωση είσαι. Ναι. Πόσο σας ήρθε το ρεύμα? Πόσο μας ήρθε το ρεύμα, δεν το συζητάτε καθόλου. 800 ευρώ μόνοι μου στο σπίτι. Τι λες τώρα. Ειλικρινά σας λέω. Μόνοι μου, άντρας μου έχει πεθάνει. Μόνοι μου. Τι σύνταξη παίρνω. Τη σύνταξη παίρνω, από τον άντρα μου παίρνω 840 ευρώ. Παραπάνω ήρθε το ρεύμα. Τώρα. Σίγουρα, ναι. Η καταστροφή τεράστια. Και μία φίλη μου θα κροτήρει μόνη της κι αυτή. Μόνη της 800. Μια φίλη μου απέναντι είναι με τη ζευγάρι 800. Δεν το έχουν κόψει τα ρήφα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ειλικρινά σας λέω, η κατάσταση είναι απόλυτη. Στο σούπερ μάρκετ το είπα, μια φίλη μου που είναι στη Σάμμο και μου είπε το καλάθι των 20 ευρώ τώρα είναι 40. Άντε ζήσε μετά εσύ. Μια κατσούνα θα σου δώσω από αυτού, μια κατσούνα. Παγιανή κατσούνα. Να σπάς πλευρά. Δεν το έκανε μια φορά και... Πάρτε όλοι λίγο εγώ στη σπίτι. Δεν έγινε. Κάτσε μισό λεπτό, κάτσε να τον ερατήσουμε. Κάτσε. Λοιπόν, τα έχουμε ξαναπεί. Είχα την καλή μπλούζα που έλεγε για πάντα μαζί. Τα αμαία και τους πολύτεχνους θυμίσου τους. Μην τους γράφουνε, εντάξει, η κοπελιά μου, να σε καλά, να χαίρεσαι ό,τι αγαπάς. Μαμά σου είναι. Βέβαια. Πρόεδρε, ελπίδας και νίκης από την Κρήτη. Το μήνυμα της ελπίδας και της νίκης από την Κρήτη. Να σε καλά, αντέχουμε. Αντέχουμε και βαστάμε. Αλλά τώρα έχω το μεγάλο πρόβλημα. Θέλω να το χρηματοδοτήσω γιατί πιάνε 10 εκατομμύρια, να ξεκινήσω το έργα. Και βλέπω ότι λέτε όλοι σας και όλα τα κόμματα, αλλά ειδικά εσύ, υποστηρίζεις νέους, τώρα να στεγαστούν οι νέοι. Λοιπόν, θέλουν να στεγάσουν τα κοπέλια των υπολίτευσης. Λοιπόν, από πρώτο χέρι σε ενημερώνω, θα ενημερώσω και τα άλλα κόμματα, αλλά εσένα έχω ιδιαίτερη υποχρέωση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Έχουμε ό,τι καλύτερο για σένα. Βάρκα πολύ ψωγιώσα. Και εδώ να σου δίνουμε ξανθυπρίσεις να λέμε. Πολλά λόγια για σένα, καλά. Και το δεύτερο που σου λέω, στήριξα τις Βυζαντινές Εκκλησίες γιατί είναι τα Αυστραλία για το τόπο μας. Γεια σου. Γεια σου. Παυλή. Ισυγεία. Γεια σου. Παυλή είσαι και ψηλός ισυγεία. Γεια σου. Κύριε Πρόεδρε, γυρίστε και από πολύ. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλή δύναμη αυτό. Να σε καλά. Εσύ να είσαι δυνατός. Παλεύουμε. 75 χρόνια μαγαζί είναι. 75 χρόνια μαγαζί. Για πόσα χρόνια έτσι είμαι στην αγορά. Εγώ είμαι στην αγορά 35 χρόνια. 35 χρόνια συνεχώς είμαι εδώ. Πρέπει να... αυτές τώρα είναι πρωτοφανές. Είναι δύσκολη καιρή, είναι δύσκολη. Αλλά πρέπει να σηκώσουμε τα μανίκια όπως είπα και να δούμε πώς θα γίνει να μας βοηθήσετε τον κόσμο. Τον απλό κόσμο. Τι είναι, τι είναι πιο δύσκολο για σένα τώρα. Λογαριασμοί ή η μείωση του τζίρου. Οι λογαριασμοί είναι αβάσταχτοι. Είναι δυσβάσταχτοι. Δεν μπορούμε να τα κουβαλήσουμε. Μας ροκανίζει. Θέλει ο απλός κόσμος βοήθεια. Εμείς θέλουμε βοήθεια. Δεν θέλουν οι παρατρεχάμενοι όλων σας. Θέλει ο κόσμος, ο απλός. Πρέπει να βοηθηθεί. Όπως μπορείτε, ανοίξτε λίγο τα μάτια σας να δείτε έξω πώς είναι ο κόσμος, πώς είναι η αγορά. Πώς είναι, δεν είμαστε κλεισμένοι σαν μια γυάλα. Είναι καλά που κατεβαίνετε στην αγορά. Ξέρεις τώρα, εδώ και ένα χρόνο είμαι συνέχεια στον κόσμο μέσα. Ναι, είναι καλό να είσαι και πρόεδρος του Δημοτικού Συλλόγου. Το θέμα είναι ότι θέλει πολύ μεγάλη προσφορά. Ναι, καλημέρα. Α, κάνεις και εγώ. Ναι, εντάξει, είμαι πρόεδρος του Δημοτικού Συλλόγου. Το θέμα είναι ότι σας είπα ότι θέλει ο κόσμος σπρόξιμο. Θέλει ο κόσμος βοήθεια. Δεν έχει εμπιστοσύνη πια. Βλέπει τους πολιτικούς και απεχθάνεται. Φεύγει πίσω. Σας έχει βάλει όλους ένα καζάνι. Όλους. Δεν είμαστε. Δεν ξέρω αν είσαι. Δεν είπα εγώ είσαστε. Λόγω ότι κάνει ο πολλής κόσμος. Εντάξει. Κάνει ο κόσμος. Απ' την άλλη όμως, τώρα κάποια πράγματα τα οποία τα βλέπατε το 19 και λέγατε ότι τα κάναμε λάθος, βλέπετε τώρα τη σύγκριση. Εντάξει. Δεν είναι. Το θέμα είναι ότι εμείς θέλουμε να βοηθήσετε τον απλό κόσμο. Τον απλό κόσμο. Διότι τα 4,5 χρόνια με την Τρόικα πάνω από το κεφάλι μας. Και αφήσαμε τη χώρα χωρίς με ρυθμισμένο το χρέος και την βγάλαμε από τα μνημόνια και αφήσαμε 37 δις και δεν αυξήθηκε ούτε ένα ευρώ λογαριασμό στις ΔΕΗ. Από 1.700 με πήγε 1.000. Με πήγαν. Από 1.700 που έφυγα με σύνταξη με πήγανε
λες για τις συντάξεις. Ναι. Και πήγαν και τις ξαναψηφίσαν εδώ για να βγάλουμε τα μάτια. Καλή δύναμη τώρα, καλή δύναμη. Και κάτω σε περιμένει ο Πρωτοσάλτη να σου πάρει συνέντευξη. Τώρα εσείς στην έτοιμη Κρήτη. Είναι έτοιμη. Είναι έτοιμη να σταθεί δίπλα στο πλευρό σου για να αναλάβεις τη διακυβέρνηση. Αυτή η ελπίδα έχει μείνει τώρα στον κόσμο και όσο γρηγορότερα γίνει, τόσο καλύτερο. Τόσο πιο θα μπορέσουμε να ανατάξουμε την καταστροφή. Είναι γιατί αυτοί τώρα δημιουργούν χρέος για να παραλάβεις, δεν θα σου δημιουργήσουν κάτι άλλο. Πώς πάμε. Καλά πρόεδρε. Εύχομαι καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Και καλές. Εγώ εύχομαι καλές δουλειές και δύναμη και αντοχές. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εύχομαι όλα τα καλά. Να σας δώσουμε και ένα δωράκι. Όχι, ευχαριστώ. Να σας δώσουμε και κάτι να πούμε. Να σου πω, να βάλω στο γραφείο. Σε παρακαλώ, έλα πίσω. Έχω ένα πετάκι, θέλει λίγο πολύ. Τι κάνω. Βάζω το νεράκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εμείς. Τι κάνετε. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε. Πώς πάμε. Προσπαθούμε. Έχουμε και τώρα πράγματα εδώ. Ναι, προσπαθούμε. Κινείται καθόλου η αγορά. Τώρα με τη τουριστική κίνηση, ο τουρισμός είναι βασικός πυλώνας της αγοράς. Έχει ξεκινήσει. Ναι, έχει ξεκινήσει σιγά σιγά. Σταθερότητα θέλουμε και πιστεύω ότι ειδικά οι τουριστικές περιοχές θα δουλέψουν. Χαμηλούνται οι λογαριασμούς, φαντάζομαι, όλα θέλουν. Οι λογαριασμοί είναι αυξημένοι και αυξάνονται και πάνε. Κάνετε πέρα. Προσπαθούμε, ναι, σιγά σιγά. Άντε, μακάρι. Πρόεδρε, εγώ θέλω να σας μιλήσω και εγώ για την αγορά. Είμαι μικρομεσαίος εισαγωγικά ημί. Το πρόβλημα είναι η τεράστια φτώχεια της κοινωνίας. Το πορτοφόλι των ανθρώπων, των λαϊκών στρωμάτων, των πλατιών στρωμάτων είναι άδειο. Φτάνει μόνο για το σούπερ μάρκετ και το λογαριασμό της ΔΕΗ και του ρεύματος γενικά και φτάνει. Με αποτέλεσμα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ζουν μια άλλη κρίση μετά τις λιτότητες στις αρχές της δεκαετίας της προηγούμενης, τον κορονοϊό, τώρα ζούμε την κρίση της ενέργειας. Η οποία ενέργεια, από ό,τι διαβάζω, ξεκίνησε να είναι πανάκριβη στην Ελλάδα από το πρώτο τρίμηνο του 2000 και δεν είναι ο πόλεμος ή το κακό κλίμα πριν τον πόλεμο. Από τον Αύγουστο δεν υπάρχει, 2000. Από τον Αύγουστο του 2000. Δεν υπάρχει διαθέσιμο χρήμα για να κινηθεί η αγορά και φοβάμαι ότι μην ξαναζήσουμε αυτά που ζήσαμε από το 10 μέχρι το 15 με τις 250-300.000 επιχειρήσεις που κλείσαμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κοιτάξτε, για να το γλιτώσουμε αυτό χρειάζονται κάποιες κινήσεις. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι ευχή. Η πρώτη κίνηση, κατά την άποψή μου, είναι να μπορέσετε να απαλλαγείτε από το συσσωρευμένο χρέος που φτιάξατε πριν την ενεργειακή κρίση, στην περίοδο της πανδημίας. Κάτι αντίστοιχο που είχαμε κάνει για τα ασφαλιστικά χρέη των εμπόρων και των βιοτεχνών. Με διαγραφή μέρους του χρέους και δόση. Ήταν λύτρωση για πολύ κόσμο. Επίσης χρειάζεται χρηματοδοτικά εργαλεία, ρευστότητα. Οι τράπεζες δεν δανείζουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μόνο αν αποδείξουν ότι δεν έχουν ανάγκη δανεισμό. Αλλά άμα δεν έχουν ανάγκη δανεισμό. Οξύμορο, πραγματικά. Και από εκεί και πέρα, αυτή η ιστορία με τους λογαριασμούς, αν δεν βρεθεί μια διέξοδο να σταματήσει η σκροκέρδεια και ο κόσμος να μπορέσει να ανακτήσει μέρος του εισοδήματός του. Γιατί είναι αλληλένα, να συγκινούν τα δοχεία. Αν ο κόσμος δεν έχει να αγοράσει τα βασικά, πώς θα πάει να κάνει κάποια ζώνια, ας πούμε. Να μην πούμε ξανά στο σπιράλ της ύφεσης που είχατε πει και είχατε προνοήσει από το 2010, θυμάμαι. Αυτό το σπιράλ που φτωχαίνει η κοινωνία, αναγκάζονται να παίρνουν καινούργια μέτρα για να μαζεύουν χρήματα, ξαναφτωχαίνει η κοινωνία και το αποτέλεσμα είναι η ανεργία, το κλείσιμο των επιχειρήσεων και η φτώχεια της κοινωνίας. Προσδοκούμε σε εσάς. Φροντίσετε όσο μπορείτε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Χαίρετε. Έχεις μαγαζί. Γεια σας, κύριε Πρόεδρε. Εδώ, δύο μαγαζιά. Τρίτη φορά. Καλώς ήρθατε. Πώς μας βρεις, τι ακούτε. Ενθουσιασμός. Δεν έχουμε που να βάλουμε τους πελάτες. Αυτό, δεν έχουμε που να βάλουμε τους πελάτες. Τι κάνετε. Είστε καλά. Η ελευθερία. Πολύ ωραίο μαγαζί όμως. Ευχαριστούμε. Είμαστε καλά. Δύσκολο να το συντηρείς βέβαια. Γιατί και το ρεύμα. Έχουμε ένα δεύτερο ενίκιο ουσιαστικά στα μαγαζιά μας. Έχω δύο μαγαζιά και πληρώνω πάνω από 600 στάρικα το μήνα. Για τα δύο μαγαζιά. Για ένα μικρό δεν έχω το Ζάρα. Πόσο πληρώνει το ρεύμα. Εδώ περίπου στα 320-330 μου έρχονται το τελευταίο εξάμηνο κάθε μήνα. Το μήνα. Το μήνα. Ενίκιο κανονικό. Καταλαβαίνω. Και όταν έχει συρρυκνώσει. Και πόσο ήταν πριν. Περίπου στα 130-120.
Το πρόβλημα είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να κλείσουμε τα φώτα, κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορούμε να πούμε, α, θα... στο σπίτι δεν ξέρω, θα κάνουμε παγωμένο νερό. Και δυστυχώς φαίνεται ότι μάλλον δεν μας συμπεριλαμβάνουν στα μέτρα οι επιχειρηματίες. Γι' αυτό δηλαδή περιμέναμε από εκεί μια ανανάσα, γιατί έχουμε δώσει για τη ρήτρα, πάνω, εγώ για το συγκεκριμένο μαγαζί έχω δώσει πάνω από 1000 στη ρήτρα, όπως λέγεται, προσαρμογής. Και δυστυχώς από ό,τι ακούω από τις δηλώσεις του οικονόμου, όπως λέγεται, ο κύριος οικονόμου, μας λέει ότι είμαστε εκτός. Άρα ουσιαστικά τι, ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Είστε εκτός από τα αναδρομικά, αλλά μην νομίζετε ότι για, τους, για τον κανονικό κόσμο θα πάρει 600 ευρώ. Δεν θα τα βρει πουθενά αυτά. Ίσως ήταν καλύτερο να πω την αλήθεια, γιατί είναι 280 εκατομμύρια που δίνουν τα αναδρομικά. Ενώ το κόστος των αυξήσεων όλο αυτό το εξάμηνο ήταν 2 δις. Άρα λοιπόν είναι πολύ μικρό το κόστος. Ήταν δύσκολος χειμώνας, πραγματικά. Εγώ, επειδή έχω 15 χρόνια μαζί, νομίζω ότι ίσως ήταν ο πιο δύσκολος χειμώνας που έχουμε βιώσει ακόμα και από τα μνημόνια. Δηλαδή, και τα χρήματα στη τσέπη λιγόστευσαν και οι πελάτες δεν είχαν όρεξη και τα μέτρα κατά της πανδημίας εμάς τα μικρά μαγαζιά μας δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα και ταυτόχρονα τα λειτουργικά έξοδα αυξάνονται. Οπότε προσπαθούμε απλά να ισορροπήσουμε τώρα με τον τουρισμό λίγο. Δεν θα ήθελα να φανταστώ τι γίνεται σε άλλες περιοχές της Ελλάδας που δεν υπάρχει και τουρισμός. Πράγματι, αυτό είναι...